Πάμε για επίλυση αναδρομικών σχέσεων. Ξεκινάμε με την πρώτη αναδρομή. Είναι μια αναδρομή που εξαρτάται από δύο κλασματικούς αναδρομικούς όρους. Αμέσως πάμε για δραστηριότητα 3-6. Ισχύει λοιπόν 3-11. Παίρνουν τα δύο κλάσματα ως έχουν στη δραστηριότητα 3-6. 3-11 λοιπόν συν 2-5. Ομώνυμα τα κλάσματα. Εναλλάξ οι παρονομαστές. 5 και 11 αντίστοιχα. Οπότε έχω 15 προς 55 συν 22 προς 55. Είναι 37 προς 55, είναι μικρότερο από το 1, άρα από τη δραστηριότητα 3-6. Είμαστε στην πρώτη περίπτωση της δραστηριότητας 3-6, που είναι μικρότερο της μονάδας στο άδεσμα των δύο κλασμάτων. Το ταφ του νι είναι ίσο με θήτα του εφ του νι, και εδώ το εφ του νι είναι νι τετράγωνο. Άρα λοιπόν ταφ του νι είναι θήτα του νι τετράγωνο. Πάμε στην επόμενη αναδρομική σχέση, αναδρομή η οποία έχει έναν κλασματικό αναδρομικό όρο, άρα πάμε για θεώρημα κυριαρχίας. Έχω α7. Β2, εφ του νι να είναι το νι τετράγωνο, να εκτιμήσουμε το λογάριθμο βάση β του α. Ο λογάριθμος βάση β του α είναι ο λογάριθμος βάση 2 του 7, ο οποίος δεν είναι δυνάμεις του ίδιου αριθμού, άρα θα κάνουμε εκτίμηση. Στο πρόχειρό μας γράφουμε δύο στοιχεία ίσο με το 7, 2 στην πρώτη 2, 2 στο τετράγωνο 4, 2 στην τρίτη 8. Άρα έπεται ότι ο συγκεκριμένος λογάριθμος είναι μεταξύ του 2 και του 3. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε με βάση το θεώρημα κυριαρχίας. Ισχύει αριστερά την εφ του νι, εφ του νι ίσον η τετράγωνο, δεξιά την νι στη λογάριθμο βάση β του α, ο οποίος δεν υπολογίζεται και ακριβώς, άρα βάζουμε αυτό. Τι ισχύει, το αριστερό μικρότερο από το δεξιό, 2 εναντίον 2, κάτι. Άρα λοιπόν πάμε για πρώτη περίπτωση, το γράφουμε όπως πρέπει, έτσι, όμικρον του αυτό μείον ε, για κάποια σταθερά ε θετική. Οπότε λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε πρώτη περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας. Άρα από την πρώτη περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας έχουμε τη λύση αναδρομικής σχέσης ότι είναι ταφ του νι είναι θήτα του νι στη λογάριθμο βάση β του α, άρα θήτα του νι στη λογάριθμο βάση 2 του 7. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη αναδρομική σχέση. Έχω ότι το α είναι 7, το β είναι 2, το εφ του νι εδώ είναι νικίβος. Το λογάριθμο βάση β του α, όπως και στην προηγούμενη άσκηση, είναι ο λογάριθμο βάση 2 του 7, ο οποίος είναι μεταξύ του 2 και του 3. Οπότε πάλι κάνουμε τη διαδικασία. Αριστερά την εφ του νι, εφ του νι είναι νικίβος. Τη σχέση έχει με την νι εις τη λογάριθμο βάση β του α, που είναι 2, κάτι. Μεγαλύτερο το αριστερό από το δεξιό. Άρα ω συν ε στην άκρη, για κάποια σταθερά ε θετική. Άρα από, πάμε για τρίτη περίπτωση του θεωρήματος της κυριαρχίας. Οπότε λοιπόν πρέπει να κάνουμε και τον έλεγχο αν υπάρχει σε μικρότερο της μονάδας, τέτοιο ώστε το αε δια β είναι μικρότερο του σε επί εφ του νι. Οπότε λοιπόν τώρα κάνουμε αντικατάσταση με τις σταθερές αρχικά. Έχω το α, είπαμε είναι 7, έχω επίσης το β ότι είναι 2, μικρότερος του σε εφ νι. Τώρα αντικατάσταση συνάρτησης, προσοχή εδώ λίγο, γιατί η συνάρτηση εφ του νι είναι νικίβος. Άρα το εφ του νι δεύτερα είναι νι δεύτερα και όλο στον κύβο, έτσι, προσοχή. 7 νι δεύτερα λοιπόν και όλο στον κύβο, μικρότερο ίσο του σε νικίβος. Την επιμερισμό της δύναμης, έχω 7 νικίβος 8, μικρότερο ίσο του σε νικίβος, φεύγεις, και έχουμε 7-8 μικρότερο ίσο του σε. Άρα από την γάμα περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας έχουμε τελειώσει τώρα την επίλυση, ισχύει και αυτό το οποίο πρέπει να ελέξουμε. Το ταφ του νι είναι θήτα του εφ του νι στην τρίτη περίπτωση, βλέπουμε στη διατύπωση του θεωρήματος κυριαρχίας που μας το δίνουν. Θήτα νικίβος λοιπόν, η πολυπλοκότητα αυτής της αναδρομής. Πάμε και στην τελευταία αναδρομή. Τελευταία αναδρομή παρατηρούμε ότι είναι ταφ του νι ίσον ταφ του νι μειον 1. Αναδρομή με αφαίρεση λοιπόν σκέφτεσαι, και χωρίς σταθερά μπροστά. Άρα λοιπόν θα τη λύσουμε με τον εύκολο, τον εμπειρικό τρόπο, όπου στον τρόπο αυτό βεβαίως πηγαίνω και καταγράφω τις διαδοχικές εφαρμογές της αναδρομικής σχέσης. Δες εδώ τι κάνω, δεν κάνω πράξη, εδώ έχουμε πει. Άρα λοιπόν ταφ του νι μειον 2, ταφ του νι μειον 3, συν 3 νι μειον 2 συν 4. Ενδιαφέρον έχει λίγο έτσι ελαφρό η συνάρτηση, ότι αποτελείται από δύο όρους στους οποίους δεν κάνω πράξεις, έτσι, προσοχή, 3 επί 2 συν 4 εδώ, το ταφ του 1 είναι ταφ του 0, συν 3 επί 1 συν 4,
Και τέλος το τ του μηδενός είναι ίσο με θ του 1 κατά σύμβαση, έτσι, κατά παραδοχή είναι θ του 1. Γιατί συμβολίζει το τερματικό κανόνα του αναδρομικού κώδικα που κρύβεται από πίσω, να βάζετε παραδοχή τ του μηδενός σε θ του 1. Φεύγουν αυτά. Και αυτό το οποίο μένει είναι ένα ωραίο άθροισμα, το οποίο έχει τ του νη από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, τώρα να δώσω μια ισχυρή συμβουλή, την οποία έχουμε πει και στο μάθημα. Ότι δηλαδή να πάρουμε αυτά τα αθροίσματα κατά στήλες, όταν δηλαδή η συνάρτηση ευτουνή αποτελείται από άθροισμα, αυτό βολεύει πολύ. Και μάλιστα να τα γράψουμε και από κάτω προς τα πάνω, εντάξει. Δηλαδή, από τι αποτελείται το ταυτουνή? Αποτελείται από το θήτα του 1, το οποίο δεν ξεχνάμε, και δύο στήλες από πράξεις, 3-1 συν 3 επί 2 συν κτλ. Κτλ. Συν 3 επί νη, βλέπετε, ξεδιαλύνεται το άθροισμα πολύ πιο εύκολα. Και επίσης 4 και 4 κτλ. Κτλ. Και 4. Το οποίο, πώς είναι αυτά τα τεσσάρια, αν κάνετε αντιπαραβολή ότι ξεκινάει από το 1 μέχρι και το νη, τότε θα δείτε ότι αυτά τα τεσσάρια τα έχουμε νη φορές. Άρα λοιπόν, αυτό ισούται με θήτα του 1, συν 3 ανοίγω αγγείλη, 1 και 2 για να καθαρίσουμε λίγο το άθροισμα, και νη, και νη φορές το 4, 4 νη λοιπόν εδώ, όχι 4 στη νη, έτσι 4 νη. Θήτα του 1 λοιπόν, συν 3 το άθροισμα από I ίσον 1 έως νη, του I, συν 4 νη. Το άθροισμα αυτό πρέπει να το ξέρεις απ' έξω, έχουμε πει. Θήτα του 1 λοιπόν, συν 3 νη επί νη συν 1 δεύτερα, συν 4 νη. Και εδώ βέβαια με ανωτάτη ποιότητα, ταύ του νη κατευθείαν ίσον θήτα του νη τετράγωνο. Δεν κάνουμε τις πράξεις, αλλά παρατηρούμε ότι ο μεγιστοβάθμιος όρος πολυονύμου που θα βγει αν κάνουμε τις πράξεις θα προκύψει από το κλάσμα και θα είναι νη επί νη. Νη τετράγωνο, η σταθερές θα τις φάει όλες του θήτα. Άρα ταύ του νη ίσον θήτα του νη τετράγωνο, η πολυπλοκότητα εδώ. Πάμε λίγο να μαζέψουμε τις πολυπλοκότητες. Ταύ του νη ίσον θήτα του νη τετράγωνο. Ένα ωραίο πολυόνυμο. Άλλο ένα πολυόνυμο εδώ που είναι μεταξύ του 2 και του 3. Και εδώ έχω νικίβος, πολύ απλά τα πράγματα. Και επίσης εδώ έχω θήτα του νη τετράγωνο. Οπότε πάμε να ιεραρχήσουμε σε αύξηση σειρά τάξης μεγέθους τις πολυπλοκότητες. Έχω ότι το μικρότερο είναι το νη τετράγωνο, μετά έχω τον νικίβος και ανάμεσά τους είναι το νη στο λογαριθμό του 7. Άρα έχουμε το ταφένα να είναι το μικρότερο. Ίση η πολυπλοκότητά του ασυμπτωτικά με το ταφ 4. Μικρότερο από το ταφ 2, μικρότερο από το ταφ 3, αυτά για τις σημερινές αναδρομές, οι οποίες είναι όλες τετριμένες.